βίντεο. Σήμερα, από ό,τι θα έχετε καταλάβει, ακόμα μία φορά από τον τίτλο θα γυρίσω την βραδινή μου ρουτίνα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε. Τώρα τελευταία, γενικότερα στο YouTube, δεν πολύ κυκλοφορεί η βραδινή ρουτίνα. Μπορείς να μην κάνεις focus αυτό και να κάνεις focus σε μένα. Τώρα τελευταία, δεν πολύ κυκλοφορεί η βραδινή ρουτίνα όπως ήταν παλιά τα viral βιντεάκια της βραδινής ρουτίνας. Θα είναι έτσι ένα στυλ vlog. Και αρχικά θέλω να φτιάξω cinnamon rolls. Τα σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό. Θέλω να το δοκιμάσω πάρα πολύ καιρό. Και περιμένω αυτό εδώ πέρα το βίντεο για να τα φτιάξουμε έτσι μαζί. Και τι άλλο ήθελα να σας πω. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τα cinnamon rolls όπως είπα και πριν. Αλλά πριν φτιάξω τα cinnamon rolls, μετρήστε πόσες φορές είπα cinnamon rolls. Αλλά πριν φτιάξουμε αυτά εδώ πέρα, θα πρέπει να πάμε σούπερ μάρκετ. Τι ωραίος ουρανός φαίνεται κιόλας από εδώ. Πάμε σούπερ μάρκετ. Τα έχω εδώ πέρα στην λίστα μου. Και δεν καλά. Περάστε ένα βράδυ μαζί μου. Κρίντζο. Θα ήταν τέλειο να κάνουμε ένα κάρπο. Θα ήταν τέλειο. Είναι το σούπερ μάρκετ. Φύγαμε για το άλλο. Back home, πίσω με τα πράγματα μου από το σούπερ μάρκετ. Θέλω να σας δείξω κάτι. Πήγα σε τρία διαφορετικά σούπερ μάρκετ έτσι ώστε να βρω τσάι. Γιατί τα περισσότερα δεν έχουν αυτά που θέλω. Το ένα είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι καλούτσικο. Πήρα... Όχι, δεν θα σας δείξω αυτό. Μετά πήρα αυτό εδώ πέρα. Okay. Καλό, δεν με τρελαίνει, με φρούτα του δάσους. Μετά, αυτό δεν το έχω δοκιμάσει, πήρα να το δοκιμάσω, που είναι για να σου μπουστάρει το ανασωπητικό. Καταλάβατε νομίζω τι λέω, ή και όχι. Τέλος, πήρα ακόμα ένα. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα για να το δοκιμάσω, που είναι για να το πίνεις πριν τον ύπνο, να σε χαλαρώνει. Και έχει μέσα λεμόνι βερμπένα. Δεν έχω ιδέα, λίντεν, δεν έχω ιδέα, χαμομήλι και orange leaves, φύλλα πορτοκαλιού. Μόνο τα δύο τελευταία κατάλαβα περισσότερο. Δεν έχω πολλές υψηλές προσδοκίες, αλλά πιστεύω ότι θα με βοηθάει στον ύπνο. Not sponsored. Έτσι κάπως μ' αρέσει το τσάι. Λεμόνια. Supermarket haul κάνουμε, άμα δεν το καταλάβατε. Αυτές τις μπάρες, not sponsored, αλλά είναι πολύ ωραίες. Γκάλα. Βούτυρο. Για τα σχήνα μου. Τώρα, τι σε νοιάζει το supermarket haul? Αλλά εμένα μου αρέσει να βλέπω supermarket haul. Αυτά ήθελα να σας δείξω. Είχα δοκιμάσει μία φορά αυτά, τα οποία είναι κατεψυγμένα κουρασανάκια και είναι πάρα πολύ ωραία. Αν σας αρέσουν τα κουρασάν της Γαλλίας, αυτά είναι τέλεια. Και σταματάω το supermarket haul εδώ. Είμαστε έτοιμοι, βασικά σχεδόν έτοιμοι, να ξεκινήσουμε με τα cinnamon. Χρειάζεται μίξερ, αλλά δεν έχω μίξερ, οπότε here it is. Κουράστηκα ήδη, θέλει 8 λεπτά έτσι. Θα ήθελα να μου κάνετε δώρο ένα μίξερ. Ευχαριστώ. Don't try it at home if you don't have a blender. Κοιτάξτε πώς παιδεύουμε τόση ώρα για να ανακατέψω αυτή τη ζέμη. Λογικά παλεύω. Almost done. Almost done. Και όταν είναι λογικά κάπως έτσι. Τι είναι αυτό? Και όταν είναι λογικά κάπως έτσι, το αφήνουμε στην άκρη, το σκεπάζουμε με μία μεμβράνη και το αφήνουμε για μία ώρα έτσι ώστε να φουσκώσει. Όσο περιμένω την ζύμη να φουσκώσει, μένει κανένα 40 λεπτό ακόμα, παίζω με αυτό εδώ πέρα. Το οποίο δεν είναι μπαλάκι, αλλά είναι αυτό, είναι για το άγχος που το πατάς και απασχολείς το χέρι σου και υποτίθεται ότι σε ηρεμεί. Δεν ξέρω αν με ηρεμεί, δεν έχω καταλάβει ακόμη, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω, το πήρα χθες και πήρα επίσης ίδιο στυλ, αυτό εδώ πέρα, στο οποίο να βάγισαν τα μάτια του. Υπήρχαν χθες, σήμερα δεν υπάρχουν. Αλλά κοιτάξτε, το πατάς και από μέσα είναι έτσι. Τέλος πάντων,
θα περιμένω να φουσκώσει η ζύμη. Τελικά αποφάσισα ότι πεινάω πολύ, οπότε θα κάνω να φάω λίγα αυγά. Αχ, καλέ, ξέχασα να σας πω. Καλησπέρα, από εδώ ο Έρπης, Έρπη, τα παιδιά. Κάπου εδώ το βραδινό μου είναι έτοιμο, αποφάσισα να φτιάξω αυτά που βλέπετε. Κυριολεκτικά σήμερα τα cinnamon rolls μου έχουν πάρει πάρα πολύ ώρα. Αλλά τέλος πάντων σχεδόν φτάνουμε στο ψήσιμο. Φανταστείτε, δεν έχουν μπει καν στον φούρνο. Αλλά ήρθα να κάνω έτσι ένα skincare. Όπως βλέπετε δεν είμαι βαμμένη, οπότε σκέφτηκα να κάνω έτσι δύο μάσκα. Ναι, έχω πολύ καιρό να κάνω. Θα βάλω αυτήν, μου τελειώνει κιόλας. Είναι μία που καθαρίζει τους πόρους. Συνήθως το βράδυ ξεπλένω το πρόσωπό μου με σαμπούνια καθαρισμού μισό. Ή χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα από Corem. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και αυτό εδώ πέρα. Αλλά τώρα δεν θα κάνω καθαρισμό προσώπου με αυτά και θα βάλω... Και θα βάλω αυτήν τη μάσκα. Επίσης αυτό εδώ πέρα το είχα πάρει από Amazon. Το είχα κάνει και σε ένα βιντεάκι. Πράγματα που με έκανε το TikTok να αγοράσω. Και ήταν δύο σετ, αλλά η τιμή τους πιστεύω ήταν υπερβολικά μεγάλη. Αλλά τι να κάνουμε, την πήρα τώρα. Οπότε βολεύει πολύ για να απλώνεις μάσκες, αλλά την αφήσω τώρα έτσι. Θέλω να σε κοιμάσκω και δεν μπορώ να μιλήσω πάρα πολύ, αλλά πάω να τη βγάλω. Θα βάλω και κάτω από τα μάτια. Θα βάλω και αυτό στις βλεφαρίδες. That's my skincare. Thank you for watching. Κάπου εδώ ήρθε επιτέλους η ώρα να δοκιμάσω αυτό εδώ πέρα το γλυκό. Μου πήραν πάρα πολλές ώρες. Δεν ξέρω αν αξίζει τόσος κόπος. Πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε πώς είναι. Έχω φτιάξει και το τσάι μου. Περίμενα αυτή την ώρα από το απόγευμα. Είναι πολύ ωραία. Ήθελα να δοκιμάσω μία άλλη κρέμα από πάνω, η οποία έχει και κρέμα τυριού. Αλλά τώρα ήταν πολύ μεγάλη διαδικασία. Οπότε αποφάσισα να κάνω αυτό το πανεύκολο. Είναι γι' αυτό πολύ ωραίο. Η κανέλα και όλο αυτό εδώ πέρα, το γλυκό τέλος πάντων, μου αρέσει. Δίνει έτσι κάτι φθινοπορεινό έως και χειμερινό. Και τώρα θα συνεχίσω να βλέπω τον Shrek που το ξεκίνησα χθες. Είμαι από τα άτομα που δεν έχουν δει Shrek. Ξέρουν σαν χαρακτήρα τον Shrek, αλλά δεν έχουν δει ποτέ τις ταινίες του. Οπότε τώρα ξεκίνησα από την πρώτη ταινία.